Λοιπόν, να έρθω και στην τρίτη υποψηφιότητα της βραδιάς. Σταυρούλα, θέλω να πεις πώς νιώθεις για την υπόδειξή σου από τον Σάκη Κατσούλη και για την αιτιολόγηση που έδωσε. Γιώργο, περίμενα ότι θα βγει ο Σάκης από την κάλπη και ότι εγώ θα βγω από εκείνον. Δεν ήταν κάτι το οποίο έπεσε από τα σύννεφα. Ήδη έχω βγει δύο φορές στον τάκο, γιατί έχω κάνει τέρατα μάλλον. Ναι, το περίμενα η αλήθεια ότι θα γίνει αυτό, γιατί τα παιδιά είχαν μιλήσει για στρατηγική. Δύο φορές βγήκα με δύο πολύ δυνατούς υποψήφιους, τον Κωνσταντίνο και τον Ηλία, και παρέμεινα. Ο Σάκης είναι νικητής του 21, θεωρώ ότι είναι αρκετά δυνατός παίκτης, όπως και ο Νίκος έχει δείξει. Οπότε έχω τις πιο πολλές πιθανότητες με αυτούς τους δύο παίκτες να αποχωρήσω. Δεν έχω πρόβλημα. Η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν με απασχολεί, να σου πω την αλήθεια. Ο κόσμος έχει ψηφίσει. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Τα παιδιά μπορούν να πιστεύουν ό,τι θέλουν. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν μπορώ άλλο να ασχοληθώ με αυτό το θέμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι όσο και να πω τη γνώμη μου ή να δικαιολογηθώ ή να πω κάτι το οποίο εγώ σκεφτόμουν, δεν θα με πιστέψουν ποτέ. Οπότε είναι και ένας λόγος ο οποίος δεν έκανα ποτέ να το συζητήσω όλο αυτό. Και εννοείται ότι είναι καλύτερα να φύγω τώρα για τα παιδιά παρά να φύγω πιο μετά. Είναι το απόλυτα φυσιολογικό. Γιατί? Γιατί, Γιώργο, όταν πλησιάζεις πιο πολύ π.χ. στην τετράδα ή αν φτάσεις στην τετράδα, είναι όλοι πιθανοί οι οποίοι μπορούν να κερδίσουν το έπαθλο. Οπότε, όταν έχεις μείνει ήδη δύο φορές με δύο δυνατούς παίκτες, βασικά θα βάλω με τρεις δυνατούς παίκτες, γιατί παρέμεινε και ο Νίκος, οπότε είναι δυνατός, είναι απόλυτα φυσιολογικό και ρισκάρει για αυτόν τον λόγο. Okay, θέλει να ρισκάρει, κανένα πρόβλημα. Δεν θα κάτσω ούτε να αναντιωθώ, ούτε να του πω κάτι, ούτε να πω μπράβο, ούτε το οτιδήποτε. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του, κρίνεται γι' αυτό. Και αφού θεωρούν ότι έτσι έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να αποχωρήσω, έτσι κρίνανε, έτσι πράξανε. Αυτό που προσπαθώ να καταλάβω είναι γιατί όλοι θέλουν να αποχωρήσεις, ειδικά εσύ. Δεν ξέρω. Είπαν ότι άλλαξα συμπεριφορά, ότι έκανα... Βασικά όλα ξεκίνησαν από τότε που πήρα τον Ηλία, που δεν ξέρω σε τι επηρεάζει αυτούς, και όταν ψήφισα μία φορά το Σάκη, ούτε αυτό ξέρω σε τι επηρεάζει όλους τους υπόλοιπους. Δεν ήταν κάποια αιμονική ψήφος η οποία την ακολουθώ μέχρι στιγμής ή μετέπειτα στο παιχνίδι. Οπότε, για αυτούς τους λόγους θεωρώ. Τώρα, αν θεωρούν κάτι άλλο ή το οτιδήποτε, να σου πω την αλήθεια, πάλι δεν με απασχολεί. Ο καθένας, όπως ξαναείπα, μπορεί να πιστεύει ότι θέλει, μπορεί να κρίνει ότι θέλει. Κουράστηκα με όλη αυτή την κατάσταση. Αν είναι να φύγω, θα φύγω. Αν είναι να παραμείνω, θα παραμείνω. Και ό,τι είναι να γίνει, θα δούμε, θα μάθουμε σε λίγο. Σάκη, θέλω να μάθω λίγο και την άλλη πλευρά. Γιατί οργανώθηκε ένα τέτοιο σχέδιο από όλους, προκειμένου να φύγει η Σταυρούλα? Μα, Γιώργο, δεν είναι η πρώτη φορά, αφού είναι η τρίτη φορά. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος, θεωρώ. Προσπαθώ να καταλάβω λιγάκι το σκεπτικό και το ρίσκο, στο οποίο συμφωνεί και η Μαργαλένα, συμφωνεί και ο Μάριος, ο οποίος ψηφίζει αγωνιστικά από την πρώτη. Γιώργο, όλοι παίχτες γενικά, δεν θέλω να ξεχάσω. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, υπάρχουν πάντοτε λόγοι. Δεν μπορούν από τη μία στιγμή στην άλλη όλα αυτά να αλλάξουν. Δεν θεωρώ ότι ο Σάκης είναι κανένα παιδάκι το οποίο θα ρισκάρει το οτιδήποτε, το παιχνίδι, που όπως όλοι μας αγαπάμε, και να βγάλει τον εαυτόν του μπροστά, ανέκρινε ότι τα συμβάντα που έχουν γίνει και ποια είναι αυτά, όπως το να τοποθετούμε και να λέω ότι το συνέστημα είναι πάνω από τα πάντα και στις πρώτες επιλογές μου να κάνω άλλα. Όταν μιλώ και επαναλαμβάνομαι για πράγματα τα οποία στην πορεία δεν τηρώ. Όταν όλα αυτά τα οποία αναφέρουμε σε δύο συμβούλια προηγουμένως υφίστανται, οφείλει και ρισκάρει ο ίδιος τον εαυτόν του να βγει μπροστά. Στη θέση σου, όταν με πιάσει το απόγευμα, γύρισα και σου είπα κάτι. Και εγώ στην ίδια θέση θα έκανα το ίδιο πράγμα και αρίσκαρα τη θέση. Και ας ρίσκαρα τη θέση. Λοιπόν, παιδιά, αν ακούτε έναν πολύ δυνατό θόρυβο, είναι η καταρακτώδης βροχή, η οποία μόλις ξεκίνησε. Σταυρούλα, θα ήθελες να απαντήσεις κάτι? Τι να απαντήσω? Μάλλον ένα... Εγώ ξεκάθαρα το μόνο λάθος που θεωρώ ότι έχω κάνει είναι που δεν πήρα τον Ηλία σαν πρώτη επιλογή. Το έχω πληρώσει τρίτη φορά αυτό, που ψηφίζομαι γι' αυτό. Τι?
Άμα σου αναφέραμε 10 διαφορετικά πράγματα και ασχολείσαι ακόμα με το αν επέλεξε τον Ηλία, εντάξει, τι να πω. Okay. Δεν μου αναφέρατε, μου είπατε αυτό, μου είπατε ψήφισε το Σάκη, κάτι άλλο. Σταυρούλα, γενικότερα όλο αυτό που γίνεται. Σε έχουμε φωνάξει και να μιλήσουμε και αποφεύγεις. Προσπαθείς πάντα να είμαστε τα κακά εμείς, οι αγρίκοι οι οποίοι θα πέσουμε πάνω σε έναν άλλον άνθρωπο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Είπα εγώ τη δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε κανένας από κανένα εδώ. Δεν μισάς, χαίνεται οτιδήποτε κανένας κανέναν από εδώ. Και όλα είναι βάση του τι λέμε στη ζωή και τι πράττουμε. Σου είπε κάτι πριν ότι το κάθε συμβούλιο που ήρθαμε τον τελευταίο καιρό είναι διαφορετικά τα λέγει σου. Ακόμα προσπάθησες να πεις ότι δεν σε πλησιάσαμε να μιλήσουμε. Όχι, σε πλησιάσαμε σε ανθρώπινο επίπεδο όλοι, γιατί θα ήταν ντροπή μας να μη σεβόμαστε τον οποιοδήποτε από εδώ. Ντροπή μας. Αυτό έγινε αφού παρέμεινα. Και επειδή συζητάς και για το παρέμεινα. Όλα αυτά ξεκίνησαν, πιστεύεις, για να αλλάξει κάποιος από εμάς την σκέψη του κόσμου έξω που μας βλέπει. Ο κόσμος έξω μας βλέπει και έχει κρίνει. Αυτή η 24ωρη δεν μπορεί να αλλάξει, είτε που είσαι το καλύτερο, το χειρότερο, το έτσι παιδί, για τον οποιοδήποτε. Δεν αλλάζει. Άρα δεν είναι στρατηγική, Γιώργο, η οποία έρχεται ή προκύπτει ουρανοκατέβατη, προσπαθώντας να θίξει, να διαβάλει ή το οτιδήποτε, τον οποιοδήποτε. Μιλάμε για πράξεις συμπεριφοράς και αν δεν ήταν πράξεις συμπεριφοράς, ίσως αυτός ή αυτός να μην έβαζε τη θέση του σε αυτόν το σημείο τώρα. Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολη επιλογή στους 6 του All Stars.